Ρουλάνος έχει το λόγο για την τρίτη ομιλία του. Με προσοχή, αλλά και είμαι θα υποχρεωμένη. Είμαι θα υποχρεωμένη, όπως και εκείνος είναι υποχρεωμένος να σας ακούει και να απαντά στην επερώτησή σας. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι μόνο οι άντρες κρατάνε το λόγο τους. Αισθάνομαι και μάλλον θα συμφωνήσουν και οι γυναίκες μέσα σε αυτό το δωμάτιο ότι υπάρχουν και γυναικοί λόγοι οι οποίοι κρατιούνται με την ίδια προσήλωση όπως και οι αντρικοί. Και γι' αυτό δεν θα ήθελα να βάλω κάποιο γένος δίπλα στην απάντηση στην οποία θα σας απαντήσω. Αυτό το οποίο όμως είμαι βέβαιος ότι θα γινότανε είναι αν σας έλεγα, ακούστε να δείτε. Εμείς εδώ έχουμε κάποια χρήματα τα οποία εξοικονομήσαμε, αν θέλετε, ή μείνανε από την μη διοργάνωση των αγώνων. Ακούστε να δείτε τι θα γίνει, οι κύριοι της Θεσσαλίας. Θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε το τρίτο, θα κάνετε το τέταρτο, θα κάνετε το πέμπτο. Θα ήθελα να δω τι θα γινόταν από τη δική σας τη μεριά. Διότι εκεί, αντρίκες οι γυναικείες κουβέντες, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτές είναι αυταρχικές κουβέντες και αυτές οι κουβέντες δεν ταιριάζουν στη δική μας κυβέρνηση. Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα ανοίξουμε την κουβέντα στην τοπική κοινωνία, διότι έτσι, κύριε Ντουροντούλη, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη τα οποία αναφέρατε, και είμαι βέβαιος ότι είσαστε πολύ καλός γνώστης των οικονομικών που προκαλούν τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη μέσα σε μια κοινωνία, θα ήσασταν σίγουρος ότι η τοπική κοινωνία μπορεί να πάρει πολύ καλύτερες αποφάσεις από ό,τι μπορεί να πάρει το κεντρικό κράτος, έξω και ο Καλλικράτης. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς έχουμε δεσμευθεί σε αυτά τα οποία δεσμεύτηκα και δεν θα πάω παρακάτω. Τώρα, έχετε στο κόμμα σας μία μανία να κοιτάτε και να συγκρίνετε την Ελλάδα πάντα με άλλες χώρες. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση σε διάφορες περιπτώσεις είναι ότι κάθομαι και σας ακούω τι γίνεται στην Τουρκία. Ειδικά με την Τουρκία έχετε μία ιδιαίτερη μανία να συγκρίνετε την Ελλάδα με την Τουρκία. Γιατί αυτή η αγωνία? Γιατί? Όταν η Τουρκία ήταν στο δούνου του, εσείς ερχόσασταν και κάνατε την ίδια σύγκριση. Και εν πάση περιπτώσει μετά, τι ήταν η σύγκριση με μια άλλη χώρα, την Κολομβία νομίζω, και τα 18 χρόνια ανάμεσα. Πρώτον, η Κολομβία πριν από αυτό δεν είχε οργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες και δεύτερον, δεν ήταν σε πρόγραμμα εξυγίανσης της οικονομίας της. Λοιπόν, αφήστε το τώρα. Μα γι' αυτό σας λέω. Άλλο λέω. Δεν είχε οργανώσει πριν Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν είχε τεχνογνωσία, δεν είχε υποδομές. Έπρεπε να τα δημιουργήσει όλα από την αρχή. Και εδώ δεν, να μας πει ο κ. Ανατολάκης, μιας που ξέρει την οικονομία της Κολομβίας τόσο καλά, τι ήταν αυτό που δεν επέτρεψε στην Κολομβία να κάνει αγώνες για 18 χρόνια? Ήταν πραγματικά αυτό το οποίο έπαθε επειδή δεν έκανε το Μουντιάλ, ή ήταν η κατάσταση της οικονομίας της που για 18 χρόνια δεν πήραν ανάσα? Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στην Ελλάδα και αυτό το ξέρετε, γιατί είμαστε σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Όχι, όποιο από τα δύο. Επιλέξτε το πεδίο και όποιο θέλετε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι πιο σοβαρό νομίζω και αυτό είναι, τι είναι το κόστος της φήμης μιας χώρας? Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Σήμερα μιλάμε για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Και σήμερα μιλάμε για το πραγματικά όσο είναι αυτό το κόστος του ότι οι Μεσογειακοί Αγώνες δεν θα έρθουν στην Ελλάδα. Προφανώς έχει ένα κόστος. Εγώ δεν το βλέπω τόσο τραγικό όσο το λέτε εσείς, υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι το μεγαλοποιήσατε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και για να εξασφαλίσουμε ότι στη Θεσσαλία όντως θα γίνουν επενδύσεις, αλλά και για να γίνεται η συζήτηση, αν θέλετε, λίγο πιο μέσα στο πλαίσιο το οποίο θέλετε να το πάρετε εσείς. Αλλά εγώ είμαι έτοιμος να συμφωνήσω μαζί σας ότι ένα κόστος υπάρχει. Ποιο είναι το κόστος αυτών των αγώνων μέσα στο πλαίσιο το οποίο ζει η σημερινή κοινωνία? Εσείς ξέρετε τις επιλογές που έχουμε κάνει μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο. Κάποιες έχετε στηρίξει, κάποιες δεν τις έχετε στηρίξει. Παρ' όλα αυτά είναι επιλογές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και είναι επιλογές με τις οποίες πρέπει να ζήσει σήμερα ο Έλληνας πολίτης. Και πάρα πολλοί από αυτούς τους πολίτες θυσιάζονται καθημερινά. Και αυτό δεν είναι αστείο. Διότι πολλά μπορεί να πει κανείς και να κατηγορήσει και για τους προηγούμενους προϋπολογισμούς και για οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο δεν είναι αστείο όμως είναι οι θυσίες οι οποίες κάνει ο Έλληνας πολίτης καθημερινά για να μπορέσει να επιβιώσει μέσα σε ένα τέτοιο δυσχερές οικονομικό περιβάλλον. Λοιπόν, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Ακούω και αυτά τα οποία λέτε για λαχεία και για το ένα και για το άλλο, όλα καλά είναι. Αλλά μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το να έβλεπε μια κυβέρνηση
η οποία να έσκυβε υποτελικά το κεφάλι και να λέει ότι ό,τι και να γίνει, εγώ θα κάνω αυτό το οποίο μου λένε οι μεγάλοι του εξωτερικού και της ΔΕΜΑ και θα πάω να κάνω μεσογειακούς αγώνες χωρίς καμία στόχευση και με τόσο μεγάλο προϋπολογισμό, πραγματικά εκεί πέρα η αγανάκτηση που αισθάνεται σήμερα ο κόσμος, ο θυμός που αισθάνεται σήμερα ο κόσμος, θα πολλαπλασιαζόταν πάρα πολύ, γιατί θα έλεγε καταλαβαίνω. Εσείς τα πάρτι σας, εσείς τα έργα σας για ό,τι σας βολεύει και τα λοιπά, και εμείς να κάνουμε θυσίες από τη δική μας τη μεριά. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Κι εγώ δεν θα χαίρομαι αν το πάρει τους αγώνες στην Τουρκία μεθαύριο, αλλά μπορώ να σας πω πολύ ειλικρινά ότι αυτό το οποίο θα με εξόργιζε ακόμα περισσότερο είναι να κάνουμε κακούς αγώνες στην Ελλάδα με τεράστιο κόστος στον Έλληνα φορολογούμενο την ώρα που ζητάμε θυσίες από αυτόν. Τώρα οι αγώνες είναι στα χέρια της ΔΕΜΑ, ας τους δώσει εκεί που θέλει, ανάλογα με αυτούς που θα δώσει το μεγαλύτερο τίμημα και όποιον πιάνουν κορόιδο για να κάνει τέτοιου είδους αγώνες για την πάρτη τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα τριτολογήσετε κύριε Ροντούλη. Μα καλύψατε την τριτολογία σας δύο φορές. Λοιπόν, τρία λεπτά. Όχι, δεν χρειάζεται. Ένα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κύριε Υπουργέ, για να καταλάβετε το μέγεθος της αναξιοπιστίας που μας ανησυχεί, θα σας διαβάσω μία φράση, κύριε Πρόεδρε, την οποία δεν έγραψε κανένας ξένος. Έγραψε ο κύριος Κολέτσος και το έστειλε με φάξ στον κύριο Αντάτη. Λέει λοιπόν, αναφερόμενος σε μία σύσκεψη που είχατε εσείς, ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο κύριος Σαχινίδης, με τοπικούς παράγοντες της Θεσσαλίας, δημάρχους και περιφερειάρχη. Λέει λοιπόν στα αγγλικά, κύριε Υπουργέ, ο κύριος Κολέτσος, για να ακούσει και ο κόσμος τώρα και να καταλάβει. Λέει λοιπόν, after the presentation, δηλαδή μετά την παρουσίαση που κάνατε, που έκανε τέλος πάντων, τη σύσκεψη που έγινε, ο υπουργός ο κύριος Παπακοσταντίνου was impressed. Ήταν εντυπωσιασμένος από αυτά που άκουσε. Impressed. Εντυπωσιασμένος. And convinced. Και πεπισμένος. For the growth potential of the games for the region. Για το αναπτυξιακό δυναμικό των αγώνων για την περιοχή. Μετά από δύο εβδομάδες, κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτό έγινε στις 14 Ιανουαρίου. Πόσο ωραία, ε! Ο υπουργός κατενθουσιασμένος άκουσε, είπε ζήτω για το αναπτυξιακό αποτύπωμα των αγώνων στη Θεσσαλία. Και μετά από δύο εβδομάδες ήρθε το φιάσκο. Η ΔΕΜΑ απέσυρε τους μεσογειακούς αγώνες από Βόλο και Λάρισα. Αυτό είναι ένα αξιόπιστο κείμενο το οποίο πρέπει να δώσουμε προσοχή. Εσείς όμως αυτόν τον άνθρωπο που έγραψε αυτά τα πράγματα που τώρα σας διάβασα, τον κάνατε και Γενικό Γραμματέα του ΕΟΔ. Να μην στερηθείτε, να μην χάσετε τις υπηρεσίες του και δεν είδα να σχολιάσετε καθόλου το γεγονός αυτό που έθιξα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Έχετε δίκιο που το επαναφέρατε, γιατί όντως το ξέχασα. Θεωρώ ότι όποιος γνωρίζει τον κύριο Κολέτσο και όποιος γνωρίζει τη δουλειά που έκανε εκεί πέρα, δεν θα έλεγε ποτέ τα λόγια που λέτε σήμερα μες στη Βουλή. Διότι όσοι είδανε την πορεία του, όσο καιρό ήταν πρόεδρος της ΟΕΜΑ, θα δουν ότι πάλεψε με νύχια και με δόντια και για να κάνει τους μεσογειακούς αγώνες και για να κάνει τους μεσογειακούς αγώνες προς όφελος της Θεσσαλίας. Διότι αυτό ήταν ο στόχος το οποίο του είχαμε δώσει από την πρώτη στιγμή. Εάν είδατε πώς γύρισε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος ήταν τόσο ληστρικός υπέρ της ΔΕΜΑ, που ήταν τόσο απλόχερος στο να έχουν σπίτια τα μέλη της ΔΕΜΑ, στο να καλύπτουμε τα έξοδα, να πάει και να έρθει ο κόσμος. Πώς κατέβασε αυτό τον προϋπολογισμό, εκεί μπορούσαν να γίνουν καλοί αγώνες. Και την ίδια ώρα να εντάξει μέσα σε αυτό ένα σκεπτικό προάσπισης της Θεσσαλίας, των συμφερόντων της Θεσσαλίας και προώθησης της περιοχής. Θα ήταν περήφανος για αυτόν τον άνθρωπο και δεν μιλούσε όπως μιλούσατε εσείς στη Βουλή. Είναι κρίμα, διότι είναι ένας ιδιώτης ο οποίος έχει έρθει, έχει βοηθήσει, βοήθησε τον τόπο από τον οποίο εσείς προέρχεστε και αντί να εκτιμήσετε αυτό το έργο το οποίο είδατε, έρχεστε τώρα και αναφέρετε. Το έργο ξέρετε πάρα πολύ καλά,
Δεν ήταν η δουλειά του κυρίου Κολέτσου δεν ήταν να διεκδικήσει τους αγώνες. Τους αγώνες είχαμε. Η δουλειά του κυρίου Κολέτσου ήταν να τις κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι προϋπολογισμοί του ήταν απολύτως φερέγγιοι. Το να λέτε ότι δεν ήταν φερέγγιοι οι προϋπολογισμοί είναι να λέτε, να επαναλαμβάνετε τα λόγια της θέμα. Ακούστε κύριε Ροντούλη, σέβομαι απολύτως τις ανάγκες σας ως βουλευτή της περιοχής να πείτε ότι εγώ είχα 6 λεπτά και μίλησα 12. Να εκμεταλλευτείτε όλο αυτό το χρόνο που σας έδωσε το Προεδρείο. Αλλά φτάνει σε ένα σημείο που δεν γίνεται να γίνεται αυτός ο διάλογος σε αυτόν τον τρόπο. Εγώ σας λέω το εξής. Αμφισβητείτε ότι ο κύριος Κολέτσος από την πρώτη στιγμή πάλεψε με νύχια και με δόντια να γίνουν αυτοί οι αγώνες σωστά. Εάν το αμφισβητείτε, τότε να το πείτε δημοσίως. Δεν είναι στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα και το ξέρετε μη πάρα πολύ καλά, υπουργό, διότι παρακαλώ, κρίνεται πορτοκάλια με μήλα. Κύριε Ροντούλη, να σας πω, κύριε Ροντούλη, τι κάνετε μικροπολιτική μες στο κοινοβούλιο, κύριε Ροντούλη, εδώ πέρα είναι θέμα πολιτικής. Μην διακόπτετε απόφασης, τον υπουργό, κύριε Ροντούλη. Όπως είπατε, της χώρας, είχατε την άνεση και αναπτύξατε τις απόψεις. Το μειώνετε στο χειρότερο δυνατό σημείο. Εγώ σας λέω, είναι ένα σοβαρό θέμα για τη Θεσσαλία. Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία σας, καταλαβαίνω όλον αυτόν τον ενθουσιασμό που βγάζετε. Τον σέβομαι απολύτως και γι' αυτό δεσμεύτηκα, για αυτά τα οποία δεσμεύτηκα. Αλλά το να συνεχίζετε με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι δεν τιμά το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ.